Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε έστω και με μια μικρή καθυστέρηση γιατί ρυθμίζαμε κάποια τεχνικά ζητήματα. Ξεκινάμε και πάμε μέχρι και τις 7 η ώρα με τον Γιάννη Ζάτση και σήμερα να είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς μπορείτε φυσικά πάντα να επικοινωνείτε, θυμίζω, μέσω μηνυμάτων εφόσον το επιθυμείτε. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Σήμερα Τρίτη, 22 Μαΐου βρισκόμαστε. Διανύουμε τις τελευταίες 10 μέρες του Μαΐου και γενικότερα είναι μέρες οι οποίες θα μας αποκαλύψουν κάποια πράγματα σταδιακά, κυρίως στο ποδόσφαιρο αναφέρομαι, αλλά και στο μπάσκετ κατά δεύτερο λόγο. Αυτά θα είναι και τα σημαντικότερα θέματα που θα μας απασχολήσουν και κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Θα ασχοληθούμε αρκετά και με ποδόσφαιρο, δίνοντάς σας ρεπορτάζ για όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν, περιμένουμε να γίνουν. Ξεκινώντας από μια αίτηση που αφορά πριν από λίγο το κομμάρι των αδειοδοτήσεων και κυκλοφορούσε το πρωί στα δημοσιογραφικά γραφεία και επιβεβαιώνεται, καθώς ο Παναθηναϊκός, αυτό το περιμέναμε, αλλά και ο Πανιώνιος δεν παίρνουν άδεια σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή αδειοδοτήσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Επαναλαμβάνω, για τον Παναθηναϊκό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, καθώς χρωστάει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ και όσο δεν βρίσκεται και μια λύση στο ιδιοκτησιακό, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία τύχη. Άρα αυτό που ουσιαστικά ήταν ως μια μίνι έκπληξη ήταν το γεγονός ότι ο Πανιώνιος δεν παίρνει σε πρώτο βαθμό άδεια και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν παίρνει άδεια διότι έχει πρόβλημα με το πλάνο βιωσιμότητας, δηλαδή χρωστάει αρκετά λεπτά αλλά και αρκετά χρήματα στην εφορία, στο δημόσιο, γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ από όσο γνωρίζω, και με τα προσδοκόμενα έσοδα που παρουσίασε στο πλάνο βιωσιμότητας δεν έπεισε την Επιτροπή και γι' αυτό κόπηκε σε πρώτο βαθμό και πρέπει να προσκομίσει κάποιες συμφωνίες στο επόμενο διάστημα προκειμένου να ξεπεράσει το σκόπελο και να περάσει, αν θέλετε, σε δεύτερο βαθμό και να πάρει άδεια. Για τον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω, ήταν αναμενόμενο. Όπως επίσης αναμενόμενο ήταν και το ότι δεν παίρνουν άδεια η Κέρκυρα και ο Πλατανιάς, οι δύο ομάδες δηλαδή που έχουν υποβιβαστεί. Εδώ αυτό το αναφέρω κυρίως για ένα λόγο. Σας έχω πει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι στον φάκελο που θα καταθέσει ο Άρης για την αδειοδότησή του την επόμενη χρονιά για τη Super League στις αρχές Ιουνίου, όταν θα ολοκληρωθεί δηλαδή το πρωτάθλημα την Κυριακή, μετά θα δοθεί μια διορία, θα βγει η ημερομηνία και ο Άρης θα καταθέσει το φάκελό του στην Επιτροπή και εξετάζεται αρχές Ιουλίου ο φάκελός του και των υπολείπων ομάδων φυσικά της, και του Όφη για παράδειγμα, της Football League, δύο ομάδες που ανεβαίνουν. Το πιο σημαντικό για μένα κομμάτι και σε αυτό στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδέουσα προσοχή και σοβαρότητα είναι τα έσοδα που θα εμφανίσει ο Άρης, τα μελλοντικά του έσοδα δηλαδή, τα προσδοκόμενα έσοδα, συμφωνίες που έχουν να κάνουν με τηλεοπτικό, με χορηγίες, με εισιτήρια διαρκείας και εμπορικές συμφωνίες δηλαδή, οι οποίες ανάλογα φυσικά και με το τι ζημιά θα εμφανίσεις ως εταιρεία, διότι ο Άρης στο φάκελό του, από όσο γνωρίζω, εμφανίζει και μια πρώτη ζημιά από την χρήση αυτή των, πώς είναι τώρα, 1,5-2 χρόνια σχεδόν, η εταιρεία η οποία συστάθηκε καινούρια. Έχει μια ζημιά της τάξης νομίζω του 1, κάτι εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτά λαμβάνει η Επιτροπή και βλέπει τι άνοιγμα έχεις, ποια είναι τα προσδοκόμενα έσοδα, το business plan σου δηλαδή, το πλάνο βιωσιμότητας, και ανάλογα αποφασίζει αν θα σε περάσει ή θα σε κόψει. Εδώ κόπηκε ο Πανιώνιος, διότι χρωστάει 4 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, στην εφορία. Και προσέξτε κάτι, παρά το γεγονός ότι στο φάκελό του εμφανίζει συμφωνία για το τηλεοπτικό και επιβεβαιώνεται αυτό που σας έλεγα όλες τις προηγούμενες μέρες, 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Και παρόλα τα αυτά κόπηκε. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουν πρόβλημα. Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, Κέρκυρα και Πλατανιάς είναι οι τέσσερις που κόπηκαν σε πρώτο βαθμό. Βέβαια περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την Επιτροπή, εν είδη ρεπορτάζ και διαρών προκύπτει αυτό, αλλά νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί όταν θα βγει και η επίσημη ανακοινώση, και απλά το αναφέρω και ξεκινάω με αυτό διότι σε λίγο καιρό
θα κατατεθεί και ο φάκελος του Άρη και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όχι τόσο σε οφειλές προς ποδοσφαίρες, γιατί αυτά απλά διακανονισμένα να τα έχεις στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν έχεις πρόβλημα. Θυμάστε πέρυσι τι έγινε με τον Παναθηναϊκό και πόσες συμφωνίες με ποδοσφαιριστές, προπονητές, staff κτλ. Είχε εμφανίσει. 130, αν δεν κάνω λάθος. Όσες θες μπορείς να εμφανίσεις. Το ζήτημα είναι να έχεις υπογεγραμμένα μέχρι τις 31 Τρίτου τα έγγραφα των διαγωνισμών. Από εκεί και πέρα, κανένα πρόβλημα. Άρα, σημαντικό θέμα, το πλάνο βιωσιμότητας που θα κατατεθεί στο φάκελο για την αδειοδότηση με αφορμή την είδηση αυτή. Επίσης, μια άλλη είδηση που προκύπτει πριν από λίγο από την Football League έχει να κάνει με αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα σε 7 ομάδες για την επιτήρηση. Είναι η Σπάρτη, ο Αιγινιακός, η Καρδίτσα, ο Απόλλων Λάρισας, η Καλυθέα, ο Πανεγιάλιος και ο Πανσεραϊκός, επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια της πρώτης φάσης της επιτήρησης. Η Football League ανακοινώθηκε για το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος σε τρεις δόσεις μάλιστα. Την Παρασκευή ξεκινάει το μενού της τελευταίας αγωνιστικής με Τρίκαλα Εργοτέλης στις 5 ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Στο τελευταίο παιχνίδι του Τάκη Γκόνια ως προπονητής του Εργοτέλη, ο Νίκη Παπαβασιλείου θα είναι ο αντικαταστάτης του στον πάγκο του Εργοτέλη. Την Κυριακή, εκτός από το μάτς του Άρη με την Καρδίτσα που γίνεται στην Καρδίτσα και υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από το Web TV της ΕΡΤ. Απόλλων Λάρισας Καραϊσκάκης στις 5. Αιγινιακός Παναχαϊκή επίσης στις 5. Όφης Πάρτη από την ΕΡΤ 3 στις 5. Πανσεραϊκός Δόξα Δράμας. Απόλλων Πόντου Αχαρναϊκός και Παναγιάλιος Βέρα δεν θα διεξαχθούν. Και τη Δευτέρα Καλυθέα Κισαμικός είναι το παιχνίδι το οποίο θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα και θα πέσουν και τίτλοι τέλος και αυλαία και καλό καλοκαίρι για τη φετινή Football League. Και ευτυχώς ξεμπερδέψαμε, έστω και χρειάστηκε να κάνουμε διπλή προσπάθεια. Δυστυχώς ο Άρης επιστρέφει και την Κυριακή δίνει το τελευταίο του πια παιχνίδι σε αυτή την κατηγορία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα ξανά τη συναντήσουμε στο δρόμο μας, όπως και αν ονομάζεται προσεχώς, γιατί κυκλοφορεί ευρέως ότι θα πάμε σε αναδιάρθρωση και μπορεί να ονομαστεί κάπως διαφορετικά και να είναι και λιγότερες οι ομάδες. Σημασία έχει ο Άρης να μην ξαναβρεθεί ποτέ πια σε αυτή την κατηγορία, να είναι μόνιμα εκεί που πρέπει να είναι, στο φυσικό του χώρο, στην Super League, όπως θα είναι την επόμενη σεζόν. Επιστρέφοντας μετά το διάλειμμα των 5:30, στο οποίο θα πάμε τώρα, θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ το σημερινό που υπάρχει για όλα τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν προπονητή, παίκτες, οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στο προσκήνιο, για να έχετε μια εικόνα περισσότερο με ποδόσφαιρο, γιατί από εκεί έχουμε περισσότερα θέματα και λιγότερο από το μπάσκετ, καθώς ραντεβού για την επόμενη σεζόν, για το αν θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ Αγγέλου και Γουλιέρμου, θα έχουμε από Δευτέρα. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε πάντοτε στην εκπομπή του All About Άρης, στο Λίμπερο 107.4. Σήμερα ήταν μια ωραία αποχαιρετιστήρια συνέντευξη τύπου του Ντάρση Νέτο, με αυτό το γνωστό στυλ, το ύφος του Βραζιλιάνου, ο οποίος έχει γίνει πιο Έλληνας από εμάς τους Έλληνες, νομίζω. Στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που συμπεριφέρεται. Στον τρόπο που μιλάει δεν το λες και Έλληνα. Κανα δυο τα χάνε. Αλλά εντάξει τώρα για ξένος. Μια χαρά με. Διέψησε Ζανακάκη, φίλε. Ζανακάκη δεν μιλάει τίποτα, δεν λέει τίποτα. Ορίστε, μια χαρά τον. Δύο ώρες συνέδεξε, είναι. Ναι. Είπε έτσι ωραία πραγματάκια, ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία αξίζει τον κόπο να τα διαβάσετε, γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος φόρεσε για 7 χρόνια τη φανέλα του Άρη σε δύο διαφορετικές δόσεις. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε και τις καλές και τις κακές στιγμές της ομάδας. Κυρίως κάλεσες. Μίλησε για τον καλύτερο προπονητή με τον οποίο συνεργάστηκε. Εντάξει, τότε ανακαλύψαμε την Αμερική. Το ότι μας είπε ότι ήταν ο Κούπερ, δεν νομίζω ότι περιμένουμε να ακούσουμε και κάτι άλλο. Για τους παίκτες είπε.
για το τι πιστεύει ότι χρειάζεται η ομάδα, για τον κόσμο, για το τι του έχει δώσει ο Άρης. Και εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω, γιατί είπε για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και για την νοοτροπία τους. Να πάνε να δουλέψουν, να κάνουν γυμναστήριο, να δουλέψουν ατομικά, να καθίσουν όλα, πάνε καφέ που έλεγε, τελειώσει η προπόνηση, πάμε καφέ. Αυτή η νοοτροπία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, όχι όλων, για να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι, αλλά των περισσότερων. Παραδέχτηκε φυσικά για τα λάθη που έχει κάνει, γιατί εντάξει, ένα διάστημα και ο ίδιος, εκμεταλλευόμενος την ασυλία που είχε τότε εκείνη η ομάδα και το πολύ καλό ποδόσφαιρο που έπαιζε, εντάξει, λίγο το παρατράβηξαν με κάποια ξενύχτια. Θυμάστε όλοι τι γινότανε για ένα διάστημα, αλλά πλέον πολύ πιο όριμος, γυρίζοντας πίσω το χρόνο, έχει αναγνωρίσει τα λάθη του και όλα αυτά φάφελε να τα μεταλαμπαδεύσει στις επόμενες γενιές, να ασχοληθεί στον Άρη, αλλά λαμβάνοντας κάποιο πόστο το οποίο κανείς δεν ξέρει ακόμη ποιο θα είναι και το τι ακριβώς θα κάνει. Έχει διάθεση φυσικά και νομίζω ότι πρέπει να απορροφηθεί από τον Άρη με κάποιο τρόπο. Τώρα το τι ακριβώς, αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη και το ποια ανάγκη θα δημιουργηθεί και που σκοπεύει και ο ίδιος ο Καρυπίδης να τοποθετήσει τον Βραζιλιάνο τώρα που κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Εντάξει, παίκτες οι οποίοι πρόσφεραν, παίκτες οι οποίοι δεν δημιούργησαν προβλήματα, χάρισαν χρήματα στο σύλλογο και έχουν αποκτήσει και την τεχνογνωσία και επειδή έχουν και τις διασυνδέσεις τους και με την πατρίδα του και με πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν με παίκτες, νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο Βραζιλιάνος και να παραμείνει κοντά στην ομάδα. Τον αγαπάει πολύ ο κόσμος, τον αγαπάει πολύ τα μικρά παιδιά και πλέον με την ωριμότητα και την εμπειρία που διαθέτει νομίζω ότι μπορεί να φανεί χρήσιμος στην ομάδα. Το τι ακριβώς θα κάνει, επαναλαμβάνω, θα φανεί στο προσεχές διάστημα. Τώρα είναι στη δύσκολη μετάβαση του ότι ήμουνα μέχρι σήμερα ποδοσφαιριστής, ήξερα το πρόγραμμά μου κάθε μέρα, προπόνηση, σπίτι, αγώνες. Τώρα πλέον η καθημερινότητά του αλλάζει και αυτό είναι το δύσκολο σημείο για κάθε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή η μετάβαση από την ρουτίνα της καθημερινότητας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην πιο ανέμελη, στην πιο ανάλαφρη καθημερινότητα. Βέβαια, εντάξει, έχει παντρευτεί η Ελληνίδα, μένει εδώ πλέον, το σπίτι του είναι εδώ, το καλοκαίρι παραθερίζει εδώ, είναι πλέον λίγο πολύ ένας από εμάς ο Βραζιλιάνος. Ήταν ωραία η παρουσία του νομίζω, την ευχαριστηθήκατε, ανεβάσαμε και αρκετά βιντεάκια στο Λαμποτάρης για να δείτε όλα αυτά που είπε και τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε ο Βραζιλιάνος μετά από 182 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του Άρη και 16 γκολ. Αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Μία στην αρχή και μία στο τέλος. Μία στην αρχή και μία στο τέλος, όντως. Πρέπει να δούμε ποιοι ήταν τότε και ποιοι δεν είναι τώρα, πάντως. Αλλά είναι παρόμοια η φωτογραφία. Και κάπως έτσι λέει: κλείνει αυτό που ξεκινήσαμε. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Συγχαρητήρια σε όλους. Δεν περίμενε την άλλη εβδομάδα όμως. Μάλλον Κυριακή βράδυ θα εξαφανιστούν οι πάντες. Έχω την αίσθηση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αυτό που λέει ο Παύλος Μεροφορίδης, όλα πήγανε καλά και πιστώνεται και αυτός βεβαίως κομμάτι της επιτυχίας, όπως και ο coach, ο Δημήτρης Πανός, όπως βεβαίως και οι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν φέτος στην ομάδα και η διοίκηση βεβαίως, γιατί αν ένα από αυτά τα κομμάτια δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει, τότε δεν θα μπορούσε να πετύχει τον στόχο της η ομάδα. Ο Μπούρμπος, ρε φίλε, εδώ μου μοιάζει σαν τον Ποπάι, έτσι όπως κάνει τα μούτρα του. Τον βλέπεις? Τον Ποπάι. Δες τον, να. Δες. Αυτός πίσω ποιος είναι, ρε φίλε, εδώ πίσω? Ποδοσφαιριστής είναι. Ποιο παιδί, αυτό με τα μουσια πίσω ποιος είναι? Πίσω, με τα μαύρα μουσια αριστερά. Ο Μπαστακός. Τι μουσ είναι αυτό, ρε φίλε? Μάλιστα. Μπράβο στα παιδιά και το γεγονός ότι τα κατάφεραν. Ο Διαμαντόπουλος έχει σκυλό. Είναι της του Ρησίου. Έχει σκύλο, μια αγκαλιά, έχει ένα σκύλο. Αυτό είναι του Μπαργκάν. Και το έχει αγκαλιά ο Διαμαντόπουλος. Όχι ρε φίλε αυτό το μικρό. Εδώ πίσω το μεγάλο, το άσπρο. Το είδες? Ναι. Δεν ξέρω ρε φίλε. Α ρωτήσουμε τον Τζανακάκη τι είναι ακριβώς δίπλα. Μπράβο σε όλα τα παιδιά ξανά.
κατάφεραν, πέτυχαν τον το στόχο και από εκεί και έπειτα πλέον να δούμε από Δευτέρα πώς θα χτιστεί η νέα ομάδα, η ομάδα του Άρη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Νομίζω ότι οφείλουμε, εντάξει, μια εβδομάδα ακόμα να την κάνουμε την υπομονή, να τελειώσει και επίσημη αγωνιστική περίοδος. Ήδη ακούγονται, γράφονται πολλά. Νομίζω ότι ο Πάκο Ερέρα, μέχρι να υπογράψει δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά ο Πάκο Ερέρα κατά τα φαινόμενα θα είναι ο προπονητής του Άρη, με τον Θόδωρο Καρυπίδη να βρίσκεται στη διοίκηση της ομάδας. Από Δευτέρα θα αρχίσουν να τρέχουν όλα αυτά τα θέματα και αυτά τα ζητήματα. Ήδη έχουν δρομολογηθεί αρκετά. Φαντάζομαι ότι αυτό που πρέπει να υλοποιηθεί αυτή τη στιγμή είναι για να υπογράψει κάποιος, θα πρέπει να πέσουν οι προκαταβολές, να γίνουν τα συμβόλαια και όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι να μπει η υπογραφή όμως, πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί. Λογικά θα είναι όμως αυτός ο προπονητής του Άρη. Πρέπει να περιμένουμε να τελειώσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις την Κυριακή, στην Καρδίτσα, και από εκεί και έπειτα σιγά σιγά να αρχίζουμε να μαθαίνουμε πράγματα για τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Έχουμε σημειώσει για τον Ράουλ Μπράβο και την πιθανή του επιστροφή στην ομάδα, όχι ως ποδοσφαιριστής, αλλά από κάποια άλλη θέση. Τώρα το πώς ακριβώς θα λέγεται θα το δούμε και αυτό στην πράξη. Δηλαδή αν θα είναι, όπως λέγαμε την άλλη φορά, τεχνικός διευθυντής. Να πάρουμε τον Νίκο Κωστένογλου να μας μιλήσει για την επιστροφή του Ράουλ Μπράβο στην ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι από αυτούς. Ξέρεις, έτσι, κάθε φορά εμείς οι δημοσιογράφοι δεν λειτουργούμε, ψάχνουμε να βρούμε κάποιους ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν για κάποιον που συνεργάστηκαν αυτό, κάποιους πρώην παίκτες, προπονητές κτλ. Ιντζίδη, Κωστένογλου και Ράουλ. Ναι, Κωστένογλου είναι ο πρώτος που πρέπει να πάρουμε, να μας μιλήσει για τον Ράουλ Μπράβο και το περίφημο μάτς στα Τρίκαλα και την απόφασή του αμέσως μετά στην πρώτη προπόνηση να του πει εσύ σε 5 λεπτά έφυγες. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε αν θα είναι τελικά ο Ράουλ Μπράβο, τώρα και η παρουσία του προχθές νομίζω ότι κάτι δείχνει. Έτσι. Αν θα είναι ο Νασλίδης, αν θα είναι, τέλος πάντων όσοι θα είναι. Τώρα από εκεί και πέρα για παίκτες, από το 90-95% όσο δεν έχω γραφτεί, για να μην πω το 100% δεν ισχύει. Ενδεχομένως να ισχύουν ένα-δύο Έλληνες και αυτοί υπό προϋποθέσεις. Εντάξει, ο Άρης είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια ομάδα που τώρα οι μάνατζερ προσπαθούν να περάσουν την πραγμάτια τους. Και προσέξτε, 9 στις 10 περιπτώσεις δεν προσπαθούν να την περάσουν στον Άρη. Ξέρουν ότι στον Άρη δεν θα έρθουν αυτοί όλοι οι παίκτες που γράφουν. Το γράφουν για τον Άρη για να πάνε στο Λεβαδιακό. Το γράφουν για τον Άρη για να πάνε στον Πανιόνιο. Πανιόνιος, ο οποίος βλέπω ότι μάλλον δεν παίρνει άδεια. Τα έλεγα όσο μιλούσε στο τηλέφωνο έξω στο ξεκίνημα. Ο Πανιόνιος κόπηκε σε πρώτο βαθμό. Και κόπηκε διότι έχει πρόβλημα στο πλάνο βιωσιμότητας. Χρωστάει 4 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία. Και τα νούμερα που εμφάνισε, και επιβεβαιώνεται γιατί πήγες να διαψεύσεις το Σαββόπουλο, ναι. 2,1 εμφάνισε στο φάκελό του για τα τηλεοπτικά. Ψεύτικο. Ψεύτικο τώρα στο φάκελο, φίλε. Πρόταση. Πρόταση κατέθεσε. Ναι. Δεν είναι πραγματικά. Σου λέω τι αναφέρεται. Το έκανα ρεπορτάζ, γι' αυτό σου λέω. Είναι η πρόταση ακριβώς για να την κλειτώσει. Και παρόλα αυτά έχει τόσο μεγάλα προβλήματα. Γιατί στο τέλος θα πάρει ένα ακόμα τόσο. Γιατί αν παίρνει, συγγνώμη, γράφει 2,1 που... Αν Νόβα δίνεις 2,1 στον Πανιόνιο και έκανε στον Άρη πρόταση που από ό,τι μαθαίνω ανεβαίνει. Πώς δέχεται δηλαδή η Νόβα να μπει σε αυτή τη διαδικασία να μπει στο φάκελο της αδειοδότησης του Πανιονίου ποσό 2,1, συγγνώμη δηλαδή. Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Σημασία έχει ότι αυτό αναγράφεται και αυτό νομίζω είναι και ένας οδηγός. Είναι και ένας οδηγός για τον Άρη και το τηλεοπτικό συμβόλαιο που πρέπει να επιδιώξει την επόμενη σεζόν. Μα δεν με ενδιαφέρει αν είναι πραγματικά ή όχι. Όταν στο χαρτί το επίσημο έγγραφο για την αδειοδότηση αναγράφεται 2,1, ο Άρης για μένα δεν πρέπει να πέσει κάτω από 2 εκατομμύρια στο τηλεοπτικό του συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν διαφωνείς ή όχι, ή αν διαφωνείτε εσείς που μας ακούτε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να πέσει κάτω από αυτά τα νούμερα. Η Λάρισα ξέρει πόσα έχει. 1,1. Πόσα έχει στο χαρτί που παρουσίασες στην αδειοδότηση? 1,7. Είναι τσιμπημένα, ρε φίλε. Είναι άλλα. Προτάσεις άλλες είναι. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι από τα πραγματικά νούμερα. Και Ο Όφη υπέγραψε με 1 συν 100 μπόνους. Φάτι, οι ομάδες του Φωτιπολίου δεν έχουν παραδώσει ακόμη το φάκελο. Ναι. Τι υπέγραψε, σου λέω. Βάσει, είναι ένα από τα σημαντικά κομμάτια το συγκεκριμένο για την αδειοδότηση. Εκτός αν υπάρχει ένα τρίκ.
αν υπάρχει ένα τρίκ, μου το έλεγε χθες ένας νομικός, ότι βάζουν το ποσό το κανονικό, 1 εκατομμύριο, 1,5, και προσθέτουν και τους βαθμούς. Δεν παίρνεις τώρα και ανάλογα με τους βαθμούς χρήματα. Ναι. Και προσθέτουν και τους βαθμούς που είναι υποσυζήτηση μεταξύ Λίγκας, Νόβα και του όποιου άλλου καναλιού. Μήπως κάνουν αυτό το τρίκ. Και δεν είναι πραγματικά τα ποσά και είναι μόνο για την αδειοδότηση. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Ναι. Θα το δούμε αυτό όταν θα έρθει η ώρα. Το άλλωστε είναι και για το τηλεοπτικό συμβόλαιο, νομίζω, μέρες καθοριστικές αυτές που θα ακολουθήσουν. Το τι ακριβώς δηλαδή θα κάνει ο Άρης, πού θα καταλήξει και με τι αντίτιμο, φυσικά, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει για την επόμενη σεζόν, γιατί είναι ένα από τα βασικότερα, ίσως το βασικότερο έσοδο για την επόμενη σεζόν. Ο φίλος ο 506 λέει αυτό το πλάνο βιωσιμότητας, ρε παιδιά, πολύ ύποπτο και αδιαφανές ακούγεται. Ποιος θα κρίνει δηλαδή αν εγώ είμαι βιώσιμος? Φοβάμαι μην μας τρυπήσουν μέσω της αδειοδότησης. Γι' αυτό ακριβώς βάλει και εσύ μέσα, αφού είναι είναι αδιαφανές όπως λες. Βάλε μέσα 6-7 χιλιάδες εισιτήρια διαρκείας, βάλε συμφωνία για τη φανέλα. Ο Άρης και Όφη έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ο Άρης και Όφη αυτή τη στιγμή τα συμβόλαια του Άρη είναι 900 χιλιάρικα. Και δεν χρωστάει και τόσα πολλά στο δημόσιο. Τώρα ο Πανιώνιος χρωστάει 4 εκατομμύρια και γι' αυτό ο έχει πρόβλημα. Χρωστάει... Πρόβλημα θα έχει και ο Πας Γιάννα και δεν θα έπαιρνε άδεια αν δεν πουλούσε 2 και δεν έπαιρνε 2 ακόμα κάτι από το Μαυροπάνο, από την Άρσεν. Ξεκάθαρο ότι δεν θα έπαιρνε άδεια. Το πρόβλημα και είναι και ο Πας Γιάννα. Ο Άρης εκεί έχει 240 τόσα χιλιάρικα, τα οποία είναι και ρυθμισμένα. Σε δόσεις 22,5-23 από χιλιάρια. Και όλα μαζί ή κακή δημόσια πρέπει να είναι γύρω στα 450-500 χιλιάρια, βαριά. Εγώ σας λέω ότι είναι και 500,000 οι παίχτες τα παλιά και αυτά που σιγά μην είναι τόσα. Μπορούν να διακανονιστούν δηλαδή πολλά. Πολλά από αυτά είναι διακανονισμένα. Δεν έχει θέμα βιωσιμότητας εσύ με 400-500 χιλιάρια χρέη. Γιατί μόνο τη φανέλα σου που θα βάλεις στη συμφωνία που θα έχεις είτε με τη Στίχημαν είτε με μια άλλη εταιρεία τα καλύπτει. Τα συμβόλαιά σου επίσης αυτή τη στιγμή είναι 900 χιλιάρικα. Εσύ δεν χρειάζεται να πάει να πεις θα κάνω 5 εκατομμύρια συμβόλαια. Μπορεί να κάνεις 5. Πρέπει να παρουσιάσεις. Θα πας και θα πεις θα κάνω 900 χιλιάρικα συμβόλαια. Δεν σε εμποδίζει κανένας να σου πει όχι θα κάνεις 2 ή 3 εκατομμύρια. Άρα μόνο με ένα απλό συμβόλαιο των τηλεοπτικών, με 1 εκατομμύριο που λέει ο λόγος, και ο λόγος που υπέγραψε ο Όφη, να ξέρετε, είναι αυτός. Ο λόγος που υπέγραψε τόσο γρήγορα ο Όφη είναι αυτός, γιατί ο Όφη δεν έχει τα έσοδα που έχει ο Άρης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πήγε και το ίδιο πόνταρε η Νόβα να κάνει και με εμάς. Το ίδιο πόνταρε. Σου λέει να πάρει και ο Άρης τώρα για να του δώσω και το χαρτί αυτό για την αδειοδότηση. Αλλά στον Άρη θέλει υπογραφή. Τώρα εκεί ο Κούγιας και τα λοιπά με την Νόβα. Αντιλάμε εκεί που του ξεφώνιζε. Δεν του ξεφώνιζε συνέχεια την Νόβα. Υπέγραψε. Μια χαρά, δεν τον πιάνει πουθενά. Τέλο πάντων. Θα δούμε και δεν ξέρει και το 2,1 περίμενε. Άμα μπορεί να γίνει για 2 χρόνια. Να δούμε και αυτά. Μήπως έχουν και τίποτα τέτοια τρίκ μέσα. Μήπως έχουν και τίποτα ευρωπαϊκά δεν παιχνίδια. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι για 3, για 7, για 17 χρόνια και πώς ακριβώς με ενδιαφέρει ο Άρης να πάρει αυτό που δικαιούται ως τηλεοπτικό συμβόλαιο. Σωστό. Την επόμενη σεζόν. Είναι μια ομάδα η οποία απέδειξε και στην φετινή χρονιά στη Football League ότι έχει μια τεράστια δυναμική παρά τις δύσκολες που πέρασε τα τελευταία χρόνια. Σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος. Βάλτε Απόλλωνα Πόντου, βάλτε Παναχαϊκή, βάλτε Τρίκαλα, βάλτε Δόξα, βάλτε Όφη. Και προχθές με τον Πανσεραϊκό είχε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Και όλος αυτός ο κόσμος είναι πιθανές συνδρομές σε συμφωνία με συνδρομητική τηλεόραση. Είναι πολλά πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει ο Άρης να διεκδικήσει αυτό που του αναλογεί στην τηλεοπτική πίτα της επόμενης χρονιάς. Και όλα αυτά τώρα που ακούμε δεξιά και αριστερά για Big 4 και δεν συμμαζεύεται. Να γίνει Big 5. Ναι. Θα ξεχάσουν, να γυρίσουν πλευρό και κοιμηθούν από την άλλη. Νομίζω, ξεκάθαρα. Και αν είναι αυτοί στημένοι και πούνε ότι βάσει των εσόδων σου δεν καλύπτει τα έξοδα, θα έχουμε κλείσει φανέλα και ένδυση ως τότε. Νομίζω πρέπει. Καταρχήν η φανέλα είναι κλεισμένη. Η ένδυση, τι εννοεί η ένδυση? Εννοεί την το ναι. Δεν έχει σημασία. Περισσότερο είναι ο χορηγός της, ο κεντρικός της φανέλας. Αυτό είναι. Η φανέλα, παιδιά, ο Άρης έχει συμβόλαιο και ναι. Την επόμενη σεζόν με την Στίχημαν. Και είναι μια συμφωνία κοντά στο 500,000. Τώρα, ότι υπάρχει μια ρήτρα αποδέσμευσης και ενδεχομένως να έχεις και μια.
κάποιες άλλες προτάσεις και αν αυτό σε συμφέρει στο τέλος, αυτοί που ξέρουν επακριβώς τα νούμερα θα αποφασίσουν. Δηλαδή, λέω εγώ ένα παράδειγμα, αν έχεις 500.000 να πάρεις από δυστύχημα την επόμενη σεζόν και έχεις ρίτα αποδέμηση 150 χιλιάρικα και πάρεις από κάποιον άλλο 800, είσαι κερδισμένος. Προσέξτε όμως, γιατί αυτά πρέπει να έχουν και μία διαφάνεια. Γιατί εγώ θυμάμαι την πολύ σωστή και μεγάλη υπόθεση της Sport Vision, που τότε η διοίκηση έλεγε πήραμε περισσότερα λεφτά από την Promo Sport και δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, εδώ δεν ξέρουμε ποια είναι η ρήτρα αποδέσμευση. Ναι. Εδώ δεν την ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει και αν συμφέρει, δηλαδή άμα πας, έρθει μια άλλη στοιχηματική εταιρεία και σου δώσει 1,5 εκατομμύριο και σε συμφέρει και λες ότι τι χασούρα έχω. Ρήτρα. Ναι. Αν δεν υπάρχει ρήτρα όμως, δεν μπορείς να διακινδυνεύσεις. Τέλος πάντων, αυτοί που είναι να πάρουν. Γιατί θα σας πω το παράδειγμα. Η Sport Vision. Τη συμφωνία, γιατί την ξέρουν στον Άρη τι ακριβώς ισχύει. Ο Άρης ξέρει. Επειδή ακούω, ένας έγραψε 1,6, ο άλλος έγραψε 1,3 την Bet κτλ. Και τον Φώτη και τον κύριο Τάκη, μια χαρά τους γνωρίζουμε και έχουν και μια πάρα πολύ καλή εταιρεία η οποία τρέχει μια χαρά στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και κάτσε, δεν έχει απαντήσει ακόμη η μητρική η γερμανική. Περίμενε. Ακριβώς λέω, αλλά πρόσεσε. Οι άνθρωποι δεν κάνανε 1,6. Πρόταση είναι λιγότερα. Και αυτά που κάνανε ήταν για 2 χρόνια συμβόλαιο. Το κοπάνει ο άλλο το νούμερο εκεί πέρα, άιντε λέει 1,6. Πού πάμε, τα σαρώσουμε όλα με το 1,6. Δεν είναι έτσι. Και λέω τη Sport Vision διότι. Πώς ήταν, 3 εκατομμύρια ευρώ ήταν το κουστούμι που βγήκε. Έλεγε ο πρόεδρος, 50 χιλιάρικα είναι η ρήτρα. Ήταν 50 χιλιάρικα το παιχνίδι. Η ρήτρα τελικά. Να θυμάστε. Πάρτε 3 εκατομμυριάρες. Αυτά θέλουν προσοχή. Αλλά ως βάση για την αδειοδότηση έχεις το 500άρικο. Το οποίο ήδη καλύπτει το 500άρικο, όπως αντιλαμβάνεστε, το χρέος σου. Και από εκεί και έπειτα είσαι μια ομάδα με ένα μέσο όρο εισιτηρίων που θα είναι πολύ μεγάλο, με διαρκείας που θα είναι πολύ μεγάλο. Αυτά μπορείς να βάλεις στα προβλεπόμενα έσοδα. Όχι σαν την άλλη φορά που πήγαμε στην αδειοδότηση και πήγε ο δικός μας ο λογιστής με 11.000 μέλη στη Λέσχη και αντί να πει έχω 11.000 μέλη στη Λέσχη επί τόσο συνδρομές, επί τόσο που ήταν εγγεγραμμένα ονόματα πραγματικά, όχι μουσαντένια, είπε έχω 11.000 αλλά από τις 11.000 οι 2 είναι ενεργοί. Αφέλεια, κάτι άλλο, δεν ξέρω ακριβώς. Και πήγε ο Παναθηναϊκός τότε και είπε θα κάνω την Παναθηναϊκή, πώς τη λένε αυτή η συμμαχία, πώς τη λέγανε τότε, θα έχω 100.000 μέλη. Θα έχω. Και ο ένας πήρε κανονικά αδειοδότηση και ο άλλος κόπηκε. Και ήταν η αρχή του τέλους τότε. Για να μην τα έχεις λοιπόν αυτά, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ένα πλάνο. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά από αρχές Ιουνίου και έπειτα, όταν θα κατατεθεί ο φάγγελος και θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, στη μέση ακριβώς είμαστε και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Είμαστε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ παντούτε, στον Λίμπερο και εκπομπή του All About Aris FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε κάποια πραγματάκια για το ποδόσφαιρο στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Σήμερα είχαμε έτσι ένα χαλαρό κλίμα και στην προπόνηση της ομάδας. Η τελευταία εβδομάδα προπονήσεων, το παιχνίδι με την Καρδίτσα και το φινάλε ουσιαστικά της σεζόν, με ένα μπάρμπεκι το οποίο έγινε και με την κλασική selfie του Παύλου Μυροφορίδη με όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, το τεχνικό team, τα παιδιά εκεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όλους δηλαδή ανεξαιρέτως, όπως το ξεκίνημα της προετοιμασίας στα 3-5 πηγάδια, εκεί που ξεκίνησε να χτίζεται η ομάδα, που έφερε εις πέρας την αποστολή της. Αύριο η ομάδα θα πάει στις 6 ώρα να παίξει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Τρίγλια. Ήταν κάτι που είχε κανονιστεί εδώ και καιρό. Περισσότερο σαν προπόνηση θα είναι αυτό αύριο το απόγευμα στις 6 στην Τρίγλια. Να πω επίσης ότι εκτός από τον Βαλεριάνο απόν την Κυριακή είναι και ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, ο οποίος αύριο το πρωί εγχειρίζεται για αμυγδαλίτιδα για να απαλλαγεί επιτέλους από το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς, για να ξεμπερδεύει δηλαδή, αφού πλέον ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές προγραμματικές. Εντάξει, θα παίξουν παιδιά τα οποία
Δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Όπως ας πω, παίξει ο. Να παίξει ο Μαντζάρης τέρμα στο τέρμα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ο Μαντζάρης να παίξει στο τέρμα. Ήδη. Μπορεί να παίξει ο Μαραγκό σίγουρα. Ο Νίκητς. Όχι, ο Νίκητς, ο Μαραγκό. Ο ναι. Κανακούδης. Ταλαιπωρία αυτό το μάτς, ρε φίλε. Να έχει φύγει διακοπές και πάμε να παίξει μάτς. Και οι άλλοι θέλουν και βαθμό. Παυλίδης, Μπαστακός. Τους κερδίζουμε πάλι. Μέσα αυτό το μείον 3 είναι το πρώτο ή το δεύτερο που τρώνε οι ομάδες. Το δεύτερο πρέπει να είναι αυτό. Είσαι σίγουρος? Είναι το απλά η ανακοίνωση για το πρώτο, η τυπική. Ναι, γιατί είχε ανακοινωθεί η ανακοίνωση για το πρώτο. Είχε ανακοινωθεί. Δεν ξέρω. Νομίζω δεν είχε ανακοινωθεί. Το πρωτοβάθμιο, βέβαια. Ναι, νομίζω δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα και αυτή είναι η επίσημη. Εντάξει, οκ. Γιατί έπεται και ένα δεύτερο. Για το δεύτερο στάδιο της επιτήρησης. Ναι. Εντάξει. Ξεκαθαρίζει έτσι η τέτοια όμως. Τι έχει ξεκαθαρίσει. Κρίμα. Ο Δημήτρης Θάνος δεν θα είναι πλέον διαιτητής. Αυτό το εξαίρετο τέκνο της ελληνικής διαιτησίας. Ο τύπος ο οποίος είπε το περίφημο στον Αντώνη Ζαμπέτα ότι αν θα καεί πολύ ας καεί. Ο τέταρτος διαιτητής στο παιχνίδι Άρης Αστέρας Τρίπολης με την Κουρομπίλια. Αυτό το μεγάλο ταλέντο που ως τελευταία του απόφαση είναι το πέναλτι που έχει δώσει στον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Το 0-1 με τον Πανετολικό. Το παλικάρι λοιπόν αυτό σταματάει δυστυχώς από την διαιτησία. Ένα μεγάλο πλήγμα για την ελληνική διαιτησία, αποχώρηση του Δημήτρη Θάνου από τα Γρεβένα, ο οποίος αντιλαμβάνεσαι ότι για να λέει ότι σταματάει από την εργοδράση, μάλλον πήρε το μήνυμα ότι δεν θα είναι στους πίνακες την επόμενη σεζόν και αποχώρησε από μόνος του. Τι διαβάζεις? Έχει καμία μεγάλη είδηση? Ωραία. Πάντως το παιχνίδι της Κυριακής εκεί δεν θα το βλέπε κανένας και δεν θα σχολιόταν για κανένας, επειδή υπάρχει τώρα η μετάδοση από το web της ΕΡΤ, θα το δούμε. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Θα είναι και μια ευκαιρία για κάποια παιδιά. Δεν ξέρω, ο Κλιγκόπουλος λες να παίξει? Ναι, δεν το αποκλείω. Μάλιστα. Εντάξει. Πολύ πιθανό. Εντάξει, περισσότεροι τώρα και το βασικό θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη. Είναι φυσιολογικό αυτό. Νομίζω ότι δεν ασχολείται κανένας επί της ουσίας. Εντάξει, απλά θα πάει η ομάδα εκεί. Εγώ θεωρώ δεν θέλει φυσικά σε κανένα παιχνίδι να χάνει. Θα πάει να διεκδικήσει αυτό που μπορεί να διεκδικήσει. Και κάτσε, μην πάει και αυθημερών. Μην πάει και αυθημερών. Εντάξει, τι είναι η καρδίτσα, πόσες ώρες είναι? 3. Ξέρω, με το πούλμαν τώρα πώς είναι. Εντάξει. 2.30. Μην πάει αυθημερών στη Σπάρτη. Λοιπόν, βλέπω ότι πληθαίνουν τα δημοσιεύματα σε σχέση με τον Πάκο Ερέρα. Ο προπονητής, ο οποίος είναι πολύ πιθανόν να βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Θα δούμε. Τι ακριβώς θα συμβεί. Βλέπω όμως ότι όλο και περισσότεροι αναφέρονται σε αυτόν. Πάντως έχει πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι. Ως προπονητής, πως έπεσε 550. Ναι. Μακάρι η εμπειρία του αυτή. Γενικά από την Ισπανία μιλούν με θετικά λόγια. Εγώ είμαι της άποψης ότι ένας προπονητής δεν κρίνεται με βάση το παρελθόν, κρίνεται με βάση το παρόν, κρίνεται με βάση το πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Και μην ξεχνάτε ότι είναι και μια ξένη χώρα η Ελλάδα, έτσι. Βέβαια έχει περάσει από την Λίβερπουλ, αλλά αυτό ακριβώς μπορεί να είναι ευχή και κατάρα. Δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος έχει συνηθίσει σε ένα τέτοιο επίπεδο οργάνωσης και έρθει και δει το ορίσιο τώρα, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο. Γι' αυτό θα πρέπει να τον δούμε, να τον δούμε πως δουλεύει, να δούμε την προετοιμασία, να δούμε τα φιλικά, να δούμε τα παιχνίδια τα επίσημα σιγά σιγά. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Με βάση το βιογραφικό του, σίγουρα πρόκειται για έναν πολύ έμπειρο προπονητή που για την Ελλάδα θεωρείται υψηλού επίπεδου, υπό την έννοια ότι ένας προπονητής με 500 παιχνίδια, 450 πόσα είναι στη Σεκούντα και καμιά 80-90 στην Πριμέρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί παρά να είναι ένας καλός προπονητής. Αλλά άλλο Ισπανία, άλλο Ελλάδα,
άλλα τα δεδομένα και η οργάνωση που υπάρχει στην Ισπανία. Δεν ξέρεις πώς αντιδρά κάποιος στα διαφορετικά ελληνικά δεδομένα. Θα το δούμε. Γενικότερα πάντως ο Άρης από αυτούς τους προπονητές, ποιους δηλαδή, αυτούς που είχαν μια σημαντική παρουσία στη Σεκούντα Διβιζιόν της Ισπανίας και πέρασαν και από ομάδες Πριμέρα Διβιζιόν, με εξαίρεση τον Ολίβα, ο οποίος δεν πρόλαβε να κάνει και τίποτα γιατί τον έδιωξε την πρώτη αγωνιστική τότε ο Λάμπρος Κόρδας για να έρθει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, και ο Κίκε Ερνάντεθ, στην πρώτη του θητεία κυρίως. Και ο Γκιγερμόγιος, ανεξάρτητα από το αν στα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλός, αλλά είδαμε κάτι διαφορετικό με τον Όγιος, αλλά και ο Λούκας Αλκαράθ σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, νομίζω ότι άφησαν ένα θετικό πρόσημο. Δεν βάζω σε αυτούς τον Μαζίνιο, γιατί ο Μαζίνιο δεν είχε την εμπειρία που είχαν οι προαναφερόμενοι. Αλλά κυρίως οι δύο δεν είναι, Αλέξιο, ο Αλκαράθ και ο Κίκε Ερνάντεθ, που πλησιάζουν στο προφίλ του Πάκο Ερέρα. Είναι παρόμοιες, νομίζω, οι τέτοιες οι καταστάσεις για τους δύο αυτούς που προανέφερα με τον Πάκο Ερέρα. Είναι αυτό το προφίλ του Ισπανού έμπειρου προπονητή με πολλές συμμετοχές στην Σεκούντα Διβιζιόν, αλλά συμμετοχές και στην Πριμέρα Διβιζιόν. Θα δούμε πώς ακριβώς θα πάει ο άνθρωπος και μακάρι να πάει καλά. Καταρχήν, να δούμε αν θα είναι οριστικά αυτός ο προπονητής, έτσι. Αυτό θα γίνει εφόσον πέσουν οι υπογραφές. Φαίνεται να υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Τώρα, από εκεί και πέρα, μετά το παιχνίδι με την Καρδίτσα, την επόμενη εβδομάδα, λογικά θα τον περιμένουμε να έρθει στην Θεσσαλονίκη, εφόσον όντως αυτή η προφορική συμφωνία πάει και στο χαρτί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πλέον εκλείπει και η δικαιολογία από την Κυριακή ότι έχουμε αγώνες και δεν τελειώσαμε ακόμη το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το από πλάνο. Την Κυριακή που τελειώνουν και τυπικά υποχρεώσεις, άσχετα αν τώρα ουσιαστικά έχουμε τελειώσει. Απλά περιμένουμε το τυπικό σκέλος, δηλαδή την τελευταία αγωνιστική. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα από την ερχόμενη Δευτέρα. Άντε, Δευτέρα είναι και Αγίου Πνεύματος, την Τρίτη να πω. Στο θέμα του προπονητή, στο θέμα του τεχνικού διευθυντή, τι θα προκύψει ακριβώς σε αυτό το θέμα, προς τα αφαιρέσεων στο ρόστερ. Γενικότερα είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν τις επόμενες εβδομάδες και θα δείξουν και ποια φιλοσοφία υπάρχει για την επόμενη σεζόν, πώς δηλαδή θα χτιστεί ο Άρης, με ποια υλικά. Και πολλά από αυτά, να ξέρετε, θα ξεκαθαρίσουν με την επιλογή του προπονητή. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός είναι ο Πάκο Ερέρα, θα φέρει το team του, θα αποφανθεί για το υλικό της ομάδας, τι ακριβώς κινήσεις ενίσχυσης θα γίνουν, πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία, πότε ακριβώς. Γενικότερα, όλα θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά με την ανακοίνωση του ονόματος του προπονητή. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι το ότι τελειώνει η συνεργασία με τον Δημήτρη Σπανό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κακή εντύπωση, κακή άποψη του Καρυπίδη για τον Έλληνα τεχνικό. Ίσα-ίσα νομίζω το αντίθετο, αυτό εισπράττουμε και νομίζω και εσείς πάνω κάτω αυτό εισπράτετε. Υπάρχει απόλυτη εκτίμηση στο πρόσωπο του προπονητή για όσα προσέφερε τη φετινή χρονιά. Θεωρείται επιτυχημένος αυτό που ανέλαβε. Η συμπεριφορά του, νομίζω, εκτιμήθηκε και από τη διοίκηση, πέρα από τον κόσμο που τον έχει κρίνει θετικά και αυτός. Και φεύγοντας από τον Άρη ο Δημήτρης Σπάνος, νομίζω θα γίνει και αυτός λίγο αριανός και θα είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος πάντοτε θα έχει να μιλάει καλά για τον Άρη και θα έχει έναν άνθρωπο ο Άρης ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκεται την επόμενη σεζόν ή όπου βρίσκεται τα επόμενα χρόνια, να μπορεί να απευθύνεται σε αυτόν για οποιοδήποτε θέμα. Δηλαδή, αχωρίσουν απόλυτα ειρηνικά και με ωραίο τρόπο οι δρόμοι τους. Και έτσι πρέπει, νομίζω, να γίνεται. Είναι με το Σπανό, νομίζω, έτσι είναι. Γιατί παρόλο που δεν συνεχίζει, τον έχει εκτίμηση και ο Καρυπίδης. Συνεχίζει προφανώς, γιατί θα πάει σε μια άλλη φιλοσοφία ο Καρυπίδης για την επόμενη σεζόν. Και αυτό είναι ο λόγος, δεν συνεχίζει και ο Μυροφορίδης. Ναι. Παιδιά, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει ο πρόεδρος να πάει σε αυτό το Λάτιν Ισπανό τέτοιο μοντέλο. Αντιλαμβάνεστε, ο Μυροφορίδης είναι ένας άνθρωπος, το έχουμε πει, ο οποίος όταν κάνει μια ομάδα, το έχει πει και ο ίδιος,
θέλει αυτός να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Ο Μυροφορίδης για να παρέμεινε στον Άρη θα έπρεπε καταρχάς να έχει μια καλύτερη επικοινωνία με τον Καρυπίδη, γιατί δεν την έχει, για να είμαστε ειλικρινείς. Και κατά δεύτερον, στο κομμάτι της σχεδιασμού της επόμενης σεζόν στη Super League, να έχει τον απόλυτο έλεγχο σχεδόν και να έχει φυσικά διατηρήσει την ομάδα ένα μεγάλο κομμάτι του βασικού κορμού της φετινής σεζόν και να έρθει να προσθέσει απλά κάποιους ποδοσφαιριστές και κυρίως στο κομμάτι των ξένων από την ελληνική αγορά. Δηλαδή παίκτες που είτε έπαιζαν πέρσι είτε έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από το ελληνικό πρωτάθλημα και έχουν δοκιμαστεί. Αυτή είναι η στέκη, μάλιστα μου έχει τρελά λεφτά. Αν και έχω την εντύπωση ότι και ο Καρυπίδης έτσι πρέπει να πάει. Δεν θα πρέπει να πάει σε εξαλωσύνες την επόμενη σεζόν στο κομμάτι των ποδοσφαιριστών, μετρημένα τα κουκιά και όχι τα λάθη που έκανε την προπέρσινη σεζόν για αυτή την πρώτη χρονιά της επιστροφής της ομάδας στη Super League. Αλλά επαναλαμβάνω, από το όνομα του προπονητή, την ανακοίνωσή του και έπειτα θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι το αγωνιστικό. Πάρε το προπονητής, να ξέρετε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Για μένα είναι το α και το ω. Και βέβαια το τι υλικά θα έχει μετά στα χέρια του για να δουλέψει όπως και αν λέγεται αυτό, είτε λέγεται Πάκο Ερέρα, είτε όπως θέλετε πείτε τον. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο εδώ στην εκπομπή. Για το φίλο τον Κώστα που ρωτάει για το μπάσκετ, παιδιά δεν έχουμε εξέλιξη, περιμένουμε και εμείς να δούμε τις κινήσεις του κύριου Γουλιέλμου. Νομίζω ότι τώρα πλέον η ατζέντα, γιατί λέγαμε να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το μπασκετικό ρεπορτάζ αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε. Νομίζω ότι πρέπει να μας μιλήσει ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται της προσπάθειας. Έχουν μεταβιβαστεί και οι μετοχές. Θα πρέπει αυτός να ανοίξει τα χαρτιά του. Δεν βγαίνει κάτι ούτε ως κλίμα ούτε ως ρεπορτάζ. Περιμένουμε όλοι μας, αλλά αν δεν κινηθεί η κατάσταση μέσα από την ΚΑΕ, μην ρωτάτε εμάς. Δηλαδή, αν η ίδια η ΚΑΕ δεν αποφασίσει να δρομολογήσει πέντε πράγματα, να γίνει μια συνέντευξη τύπου, να, τέλος πάντων, να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση, τότε δεν μπορούμε και εμείς να σας πούμε πάρα πολλά πράγματα. Όλα την δεδομένη χρονική στιγμή εξαρτώνται από τον κύριο Γουλιέλμο και τους συνεργάτες του. Το τι ακριβώς θα συμβεί θα το δούμε στην πράξη την στιγμή που θα αποφασίσει και δημόσια να τοποθετηθεί. Ή αν όχι δημόσια, αν θα τοποθετηθεί στην ουσία μέσω πράξεων. Αν μέσω πράξεων τοποθετηθεί, κάνει συμβόλαιο ή πρόταση στον Αγγέλου ή κρατήσει το Τζαϊρέλι ή φύγει ο Τζαϊρέλι ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι κι εμείς για να σε ενημερώσουμε. Οπότε το λέω και για το φίλο το Γιάννη που έστειλε το μήνυμα ότι για να πούμε κάτι εμείς, γιατί λέει δηλαδή κάτι για τον μπάσκετ, για να πούμε κάτι εμείς πρέπει να γίνει κάτι. Όσο δεν γίνεται κάτι, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς όπως και εσείς να περιμένουμε τις κινήσεις της διοίκησης της ΚΑΕ Άρης. Η αδειοδοτήση βγήκαν και επίσημα, κόπηκε ο Παναθηναϊκός για καμιά δεκαπενταριά άρθρα τα οποία δεν πέρασε. Αυτά είναι για την Ευρώπη βέβαια, αλλά είναι ουσιαστικά άλλους πάνω κάτω τα ίδια και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε... Ναι, το ίδιο ισχύει για την Super League, είναι εναρμονισμένο το ένα με το άλλο. Απλά λένε ότι είναι UEFA, αλλά και η Super League είναι το ίδιο ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Με τη Football League διαφέρει. Νομίζω ότι οι ομάδες της Football League δεν είναι τα ίδια κριτήρια. Είναι λίγο πιο χαλαρά σε κάποια πράγματα. Αν έχει σχεδόν ίδια, τα οικονομικά ας πούμε είναι ίδια. Και ο Πανιόνιος επίσης κόπηκε για τη βιωσιμότητα όπως είπες, αλλά και ο Πλατανιάς και η Κασιόπη. Και αυτοί κόπηκαν. Τώρα δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται με αυτούς όσον αφορά την Football League, αλλά δεν μας απασχολεί κιόλας το ότι θα κάνει η Κασιόπη και ο Πλατανιάς τώρα στη Football League. Μάλλον τον Ηρακλή απασχολεί αν θα έχουν αδειοδότηση ή όχι. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι ο Άρης και ο Όφη τώρα εδώ κοντά θα παραδώσουν τους φακέλους τους. Δεκαήμερο είναι εκεί, Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Θα βγει και για τον Άρη και για τον, Όφη και για τις υπόλοιπες. Ο Άρης θα είναι και ο Όφη, θα είναι στις ομάδες Football League που θα λένε ότι παίρνουν άδεια Super League, παίρνουν άδεια Football League, δεν παίρνουν άδεια. Εκεί θα είναι όπως υπήρχε και πέρσι,
Βέβαια, πέρσι είχε γίνει το απίστευτο. Αρχικά για τον Άρη είχε υπάρξει άδεια Super League κανονικότατα, με ψήφους 6-1 μάλιστα. Και μετά την άλλη μέρα δεν πήρε άδεια Super League και πήρε άδεια Football League ο Άρης. Τέλος πάντων, είναι από τα ωραία και τα παράδοξα αυτά του όλου συστήματος. Ο Εργοτέλης ανακοίνωσε και επίσημα τη συμφωνία με την ΑΕΚ για τον Ούγκο Κάιπερς, τον πρώτο σκόρερ φέτος στην Football League, τον δεύτερο σκόρερ μετά τον Μάνο, όχι πρώτο, στις Football League. 400.000 θα εισπράξει ο Εργοτέλης από τη μετακίνηση αυτή και θα πάρει και δανεικούς από την ΑΕΚ. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Είπαμε για τα τηλεοπτικά, ρωτώ ο φίλος αν έχουμε εξέλιξη για τον Άρη. Εξέλιξη δεν υπάρχει, ή μάλλον υπάρχει και δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πληροφορία από την Αθήνα ότι η Νόβα προσπαθεί να προσεγγίσει ομάδες όπως ο Άρης και η Ξάνθη από το γκρουπ των ομάδων που δεν έχουν ακόμα τηλεοπτικό συμβόλαιο. Και μάλιστα για τον Άρη φέρεται να έχει ανεβάσει την πρότασή της από το 1% στο 1.400. Αυτά όμως είναι πληροφορίες ακόμα από την Αθήνα, που για την ώρα ο Άρης λέει ότι από τη μία έχει συνταχθεί με τον μπλοκ εκείνων των ομάδων, από την άλλη κοιτάει κάποιες άλλες εναλλακτικές χωρίς να σημειώνει ποιες ακριβώς είναι αυτές οι άλλες εναλλακτικές. Σίγουρα νομίζω ότι και η Νόβα έχει αντιληφθεί ότι μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Νομίζω ότι ο Άρης και ο Παναθηναϊκός είναι οι δύο πιο εμπορικές ομάδες και είναι δύο από τις πέντε πιο εμπορικές ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Απλά η Νόβα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί από τη μία την κατάσταση την οικονομική στον Παναθηναϊκό, από την άλλη τα προηγούμενα χρόνια του Άρη, το τι έγινε δηλαδή στη ΓΑΜΑ και τη ΒΙΤΑ Εθνική, για να δώσει όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα. Και σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει διαπραγμάτευση, όπως αντιλαμβάνεστε. Βοηθάει κιόλας το γεγονός ότι ο Άρης ακόμα δεν έχει τελειώσει το όλο θέμα του με την αδειοδότηση οτιδήποτε άλλο. Να βγει δηλαδή και τυπικά το θέμα της αδειοδότησης, άρα και τυπικά να ανέβει στη Super League, και τον πιέζει κατά κάποιο τρόπο ώστε να υπογράψει, γιατί με το τηλεοπτικό συμβόλαιο διασφαλίζει 100% την αδειοδότηση ο Άρης, τη βιωσιμότητά του μάλλον να το πω, γιατί την αδειοδότηση νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τη διασφαλίσεις, από τη στιγμή που στα οικονομικά κριτήρια είσαι εντάξει. Και είναι ένα παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, και μια διαπραγμάτευση, όπως αντιλαμβάνεστε, που θα τραβάει για λίγο ακόμα χρονικό διάστημα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επί της ουσίας ακόμα δεν έχουμε κάτι πέρα από προθέσεις που καταγράφονται και από εμάς. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι αν πάει η Νόβα και πει στον Άρη, OK, πάρει 2 εκατομμύρια, θα κλείσει. Θα κλείσει. Δεν μπορεί όμως να δίνεις 5 ή 4 ή 6 στον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό ή οτιδήποτε άλλο, 2 να βάζει ο Πανιώνιος στην αδειοδότησή του και εμείς να περιμένουμε το 1,3 να γίνει 1,5 ή το 1,4 να γίνει 0,6. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι φάουλ στη συγκεκριμένη περίπτωση και θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η πρόταση αυτή από την Νόβα. Είναι σε εξέλιξη παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19, νομίζω τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Με τον Απόλλωνα Πόντου στο Κλεάν της Βικελίδης, το οποίο είναι πολύ καλύτερος ο Χλωτάπητας, μου φαίνεται. Τώρα που θα ξυλωθεί. Αφού έγινε Παρασπορά πριν από 15 μέρες. Βοηθάει ο καιρός. Βοηθάει ο καιρός. Τώρα δεν το κατάλαβα. Γιατί έγινε Παρασπορά αυτή τη στιγμή που θα ξυλωθεί. Όταν είχε γίνει η Παρασπορά, είχε γίνει με πρόθεση να γίνει κάποιο φιλικό παιχνίδι στο διάστημα της διακοπής εκεί των 20 ημερών. Μες. Δεν έκατσε το φιλικό παιχνίδι. Άρα η σπορά θα ξυλωθεί τώρα. Ναι. Πρέπει να ξυλωθεί για να προλάβουμε και τις ημερομηνίες. Αυτό πρέπει να αρχίσουν τα έργα ξυλώματος. Έτσι. Στο 65 λοιπόν το σκορ είναι στο 2-2. Κυρίες και κύριοι, προηγήθηκε ο Άρης 1-0. Το γύρισε ο Απόλλωνας 1-2. Ισοφάρισε πριν από λίγο ο Άρης και είναι 2-2 στο 65 το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον Απόλλωνα Πόντου. Βλέπω ένα πολύ ψηλό ποδοσφαιριστή εδώ, βλέπω στο πανηγυρικό. Ποιος είναι αυτός? Ποιος αυτό τον πρώτο που είναι 1,90 ή είναι πολύ κοντός από πίσω του? Αυτός νομίζω είναι ο Κλιγκόπουλος. Είναι. Και έχει το νούμερο 5 του Άρεος, δεν ξέρω ποιο είναι το παλικάρι, το οποίο
Το νούμερο 5 του Άρεος, έτσι όπως είναι στημένος, μοιάζει τον Δελιζήση. Δεν είναι όμως. Δεν είναι όμως ο Δελιζήσης, γιατί δεν μπορεί να παίζει ο Δελιζήσης στην ΚΑΠΑ 19. Αλλά... Άλλο κομμάτι για αυτό. Την επόμενη σεζόν ναι. έχεις ΚΑΠΑ 20, ΚΑΠΑ 17 και ΚΑΠΑ 15, οι οποίες ανήκουν στην πρώτη ομάδα. Τι θα γίνει, ποιος θα τις τρέχει. Φέτος η ΠΑΕ δεν ασχολήθηκε καθόλου, γιατί υπήρξε αυτή η χορηγία με τον Έλληνο-Γερμανό, τον ομογενή επιχειρηματία, τον κύριο Λαζαρίδη, που είναι το όνομα τώρα, ναι. αν θυμάμαι καλά, ο οποίος έβαλε αρκετά χρήματα και βοήθησε στο να βγει δίχως πρόβλημα ή δίχως μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε, η φετινή σεζόν για τις δύο μικρότερες ομάδες του Άρη, τα τμήματα υποδομής αμέσως μετά την επαγγελματική ομάδα, αλλά από του χρόνου, παιδιά, υπάρχουν πρωταθλήματα υποδομών. Υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση που θα πρέπει να υπάρξει οργάνωση και σε αυτό το κομμάτι και να ξέρουμε θα τα αναλάβει η ΠΑΕ εξ ολοκλήρου, θα παραμείνει ο Πασχάλης ο Μελισσάς, ο οποίος έχει κάνει νομίζω μια εξαιρετική δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια. Τι ακριβώς θα ισχύσει, είναι άλλο κομμάτι που δεν πρέπει να απασχολεί αρκετά, γιατί μιλάμε για τις μικρότερες ομάδες του Άρη, από εκεί που προκύπτουν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν και θα πρέπει να στελεχώνουν την πρώτη ομάδα. Θα δούμε και αυτό ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και με το που τελειώσουν τώρα οι υποχρεώσεις και παίξουν και το τελικό του Πανελλήνιου αρχές Ιουνίου. Με τον Όφη πάλι. Νομίζω με τον Εργοτέλη. Είναι όχι με τον Όφη, με τον Εργοτέλη θα παίξει φέτος ο Άρης. Θα έχουμε εδώ τον Πασχάλη τον Μελισσά, τον φέρουμε εδώ μια μέρα στο στούντιο να μας μιλήσει έτσι για άλλο αυτό που αφορά τις ομάδες υποδομών του Άρη. Μια που λες για ακαδημίες, να πούμε και πάλι το αναφέραμε βέβαια και το γράψαμε και στο Λαμπαουτάρης και το Λαμπαουτάρης μάλιστα είχε και βιντεάκια και φωτογραφίες και ήταν το μοναδικό μέσο που είχε φωτογραφίες και βίντεο από την νίκη και της ΚΑΠΑ 15 και της ΚΑΠΑ 14 και την κατάκτηση των τροπέων στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗΜΗ. Και τα πανηγυρικά και τα λοιπά, πέρα από αυτά που μετά έβγαλε επίσημα και η ομάδα. Ήταν εκεί άνθρωπός μας και έβγαλε και φωτογραφίες και βίντεο με τα πανηγυρικά των παιδιών, γιατί νομίζω ότι όποτε μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε και την υποχρέωση να το κάνουμε αυτό και να προβάλλουμε τα τμήματα, τις ακαδημίες. Και αξίζουν ένα μπράβο και στον Πάνο Αλεξιάδη και στον Δημήτρη τον Καραμαλή, τον υπεύθυνο των ακαδημιών. ΚΑΠΑ 14 και κάτω πλέον, θα ξέρουμε από εδώ και στο εξής, γιατί όπως είπε ο Άλεξ, η ΚΑΠΑ 15 πάει στην ΠΑΕ πλέον, παίζει στο πρωτάθλημα της Super League και αξίζουν ένα μπράβο και για τις νίκες και για τα τρόπαια και για το γεγονός ότι είναι αξιοπρεπέστατες οι ακαδημίες τα τελευταία χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χρειάζονται πολλά πράγματα να βελτιωθούν. Είναι άλλο το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε μια βελτίωση και είναι άλλο το γεγονός ότι ενώ είχαν στην ουσία εικόνα διάλυσης πριν από 3-4 χρόνια και παραπάνω και φύγανε πάρα πολλά παιδιά όταν η ομάδα πήγε στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί μαζί με την ΠΑΕ διαλύθηκαν και ό,τι υπήρχε από κάτω. Υπάρχει μια συγκεκριμένη οργάνωση τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν τρόπαια όπως βλέπετε. Νίκησε στον τελικό η ΚΑΠΑ 14 τον ΠΑΟΚ. Και πήρε το τρόπο και μάλιστα... 15 που άνοικε φέτος. Στην Εψιμή. Δεν ήταν στη Super League. Δεν ήταν στην ΠΑΕ. Ναι. Και η ΚΑΠΑ 15 στην Εψιμή. Στον Καραμαλή. Στον Καραμαλή, ναι. Και αυτή πήρε το τρόπο. Και είναι πολύ σημαντικό, βλέπετε, παρά τη χαόδη διαφορά που υπάρχει με το συμπολίτη ΠΑΟΚ στο κομμάτι αυτό, δηλαδή στα χρήματα που διατίθεται και στο κομμάτι της οργάνωσης. Πάνω από 2 εκατομμύρια διατίθεται. Ο Άρης και στον Άρη είναι 70.000. Και στην ΚΑΠΑ 14 και στην ΚΑΠΑ 15 πήρε τον τίτλο. Έτσι. Και μάλιστα στην ΚΑΠΑ 14 έπαιζε και ο γιος του Βαρέλα. Είναι το παιδάκι που το αγκάλιαζε ο Βαρέλα στον γκολ που πέτυχε. Ποιο μάλιστα, ναι. Με τη Λάρισα νομίζω το είχε βάλει. Και τον αγκάλιαζε και γίνει θέμα. Ο γιος του λοιπόν παίζει την ΚΑΠΑ 14 του ΠΑΟΚ. Αυτή η ομάδα έχασε από την αντίστοιχη του Άρη. Και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά και. Εντάξει, και εμείς σε μια από τις επόμενες εκπομπές θα ασχοληθούμε. Αντιλαμβάνεστε και την προβολή που πρέπει να την χάνουν αυτά τα παιδιά. Γιατί ανάποδα όταν γίνεται, μιλάμε όλοι για τις υποδομές και τα λεφτά που έχει επενδύσει ο Σαββίδης κτλ. Και μιλάμε για μια επένδυση από τη μία 2 εκατομμυρίων ετησίως. Προσέξτε λίγο, ετησίως. Που αν τα βάζει στην πρώτη ομάδα ο Καρυπίδης κάθε χρόνο τα 2 εκατομμύρια, ο Άρης δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όποιος Καρυπίδης, όποιος επενδυτής, αν έχεις 2 εκατομμύρια το χρόνο να βάζεις στον Άρη, δεν θα έχεις θέμα.
με τον κόσμο που σε ακολουθεί, την δυναμική του συλλόγου και όλα τα υπόλοιπα, και κάνεις μια σωστή διαχείριση, θα είσαι σβηστά κάθε χρόνο στην τετράδα, πεντάδα. Στην Ευρώπη τέλος πάντων. Σβηστά. Και την ίδια στιγμή στον Άρη τον μπάτζετ είναι 70 χιλιάρικα. Αντιλαμβάνεις. Και κερδίζεις. Και κερδίζεις. Θα μου πεις μπαίνουν άλλα στοιχεία. Οκ. Okay. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και σοβαροί. Να αντιλαμβανόμαστε ότι όταν επενδύονται τόσα μεγάλα ποσά, φυσικά κάποια λεφτά πάνε κάπου. Και όλοι καταλαβαίνουμε που πάνε. Αλλά αντιλαμβάνεστε και τι υποδομές στείνονται από τη μία και τι υποδομές στείνονται από την άλλη. Και εμείς δεν θα πρέπει μόνο να αποδοκιμάζουμε κάτι το οποίο είναι στημένο ή κάτι το οποίο είναι κακό ή κάτι το οποίο είναι κοντά στα ιδεώδη μας. Πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά, να παίρνουμε τα θετικά. Και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Θα έχουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές, θα έχουμε και τον Δημήτρη τον Καραμαλή, ενδεχομένως και τον Πάνο τον Αλεξιάδη. Τέλος πάντων, τους ανθρώπους από τις ακαδημίες, όπως είπες, και τον Πασχάλη τον Μελισσά, γιατί και λέμε διαφορετικά ονόματα και είναι διαφορετικά team. Είναι άλλο το K15 και προς τα κάτω, που μάλιστα το K15 τώρα θα πάει στην άλλη, και είναι άλλο το K15 και προς τα πάνω πλέον. Είναι άλλοι άνθρωποι που χειρίζονται το ένα, άλλοι άνθρωποι που χειρίζονται το άλλο. Και ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό να ενωθεί κιόλας. Έτσι. Δηλαδή να έχεις μια ενιαία πολιτική, τους ανθρώπους να συνεργάζονται και να δουλεύουν μεταξύ τους, ώστε να έχουν όλοι ως στόχο το να τροφοδοτήσουν την πρώτη ομάδα. Γιατί και εκεί είμαστε λίγο. Άλλο πρόγραμμα δουλεύει ο ένας, άλλο πρόγραμμα δουλεύει ο άλλος. Να λέμε τα θετικά, να λέμε όμως και πράγματα πρέπει να γίνουν. Και ο Άρης χρειάζεται τροφοδοσία από τις ακαδημίες του. Δεν γίνεται να πας μόνο με τον Ισπανό, τον Πορτογάλο και τα, που χρειάζονται και αυτοί. Αλλά πρέπει να βγάλεις και ένα Γιαννιώτα, να βγάλεις και ένα Διούδη, να βγάλεις και ένα Βαγγέλη. Και στην κάτω-κάτω της γραφής, δείτε το στην πορεία των ετών, από αυτούς πήρες λεφτά. Το Βαγγέλη, το Γιαννιώτα, το Διούδη, το Χαριστέα, άστε τα λεφτά πήγαν αλλού. Από αυτούς πήρες λεφτά. Από όλους τους άλλους πήρες το Γιάκιτς γιατί τον ήθελε ο Ντούσκο. Σωστό. Αυτά από εμάς, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε εδώ συντονισμένοι. Στην εκπομπή ευχαριστούμε τον Γιάννη Ζάτση που ήταν πίσω από την κονσόλα του ήχου. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Ματζούκης με την εκπομπή Ωραία Γιάμπλε. Να είστε καλά.